Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Με κακόγουστη αποκριάτικη φάρσα έμοιαζε η ένοπλη ληστεία που πραγματοποιήθηκε σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στις Μοίρες. Ο δράστης ντύθηκε μασκαράς και με την απειλή όπλου απέσπασε 18.000 ευρώ. Στη ζεστή αγκαλιά των παππούδων του βρίσκεται πλέον το 7μηνον κοριτσάκι μετά τον τραγικό χαμό των γονέων του στα ορμητικά νερά του Γεροποτάμου. Με προσωρινή διαταγή την επιμέλεια του βρέφους αναλαμβάνουν οι γονείς του άτυχου 29χρονου. Και άκρως εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη αφού ο ταμιευτήρας υπερχείλησε για πρώτη φορά από τη μέρα που λειτουργήσε. Ιστορικές στιγμές για το φράγμα που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζαν με όνειρο θερινής νυχτός ενώ διασφαλίζεται νερό για 3 χρόνια. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου. Thank you.